Νεμούνται. Κάνει σφαίρι όλο το έθνο των Ελλήνων όπου και να βρίσκεται στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή μας ακούν όλοι οι Έλληνες από όλες τις Επίρους. Το όνομά μου είναι Γιάννης Δάρας και έρχομαι από τον Άφλιο. Τον Άφλιο, για να ξέρετε, είναι η πρωτεύουσα των Ελλήνων μέχρι σήμερα. Είναι η πρωτεύουσα που εμείς επιλέξαμε με τη συνέλευση του έθνους ως πρωτεύουσα των Ελλήνων και όχι της Ελλάδος. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα του Όθωνα, του 16χρονου Μογγόλου Εβραίου βασιλιά, ο οποίος έφτιαξε την ιδιωτική του εταιρεία και αποφάσισε να κάνει πρωτεύουσά της την Αθήνα. Μέχρι σήμερα λοιπόν όλοι αυτοί που εμείς ορίσαμε ως διαχειριστές και τους βάλαμε στο τιμόνι της ιερής μας Ελλάδας και τους δώσαμε και 4 χρόνια ασυλία, μας προδώσανε. Και όχι μόνο μας προδώσανε στο παρελθόν, μας προδίδουνε μέχρι και σήμερα κατά ανάληψη. Έχουν τελέσει ως φυσική και ηθική αυτουργή την αίσια αντιλοπροδοσιών, η οποία είναι το να προδώσει στο κυρίαρχο έθνος. Το έχουν κάνει πολλές φορές. Σήμερα το βιώνουμε με ένα πολύ άσχημο τρόπο και ύπουλο τρόπο. Μερικοί Έλληνες νομίζουν ότι δεν έχουμε πόλεμο επειδή δεν βλέπουν σφαίρες. Θα σας πω μόνο ότι 20.000 συνέλληνες έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτόν τον πόλεμο που δεν έχει σφαίρες. Στη Γιουγκοσλαβία το 1/3, παρόλο που είχε πόλεμο, χάθηκε. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα που πρέπει το κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων να πάρει θέση. Το 2010 μας είπαν ότι παραδοθήκαμε. Το 2005 όμως ξέρετε τι κάναμε. Θα ακούσετε λοιπόν τι κάναμε το 2005, να μην σας το πω εγώ, να το δείτε ζωντανά. Και μάλιστα το πράξανε 2 τεράστιοι θεσμοί στην Ελλάδα, ο πρόεδρος Δημοκρατίας ο οποίος έχει ορκιστεί να υπηρετεί το έθνος των Ελλήνων και η πρόεδρος του μεγαλύτερου θεσμού μέσα στην Ελλάδα της Βουλής, των Ελλήνων. Η Μενάκη με τον Παπούλια. Αυτή είναι 2 από αυτούς που τελέσαν το αδίκημα της ασκάτης προδοσίας. Ακούστε λοιπόν τι υπόθηκε συνέβαινε στο 2005 δημόσια από τις τηλεοράσεις για να καταλάβετε πόσο στημένο και από πριν ξεπουλημένο είναι το παιχνίδι αυτό που παίζετε. Σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Ξέρετε, κάθε φορά που το ακούω αυτό, η καρδιά μου πάει να σπάσει. Κάνω πάρα πολύ υπομονή. Και νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους τους Έλληνες. Ξέρετε, γιατί τους βλέπουμε να έχουν αυτή την απάθεια, αυτή τη συγχαμένη ζώδια απάθεια που έχουν.
Γιατί δεν ανοίγουν σε αυτό το τεράστιο γένος πολεμιστών, ηρών, ημίθεων και θεών. Γι' αυτό τους λέμε δεν κοιναπαθείς. Ανακαίνουν τη γενοκτονία των Ελλήνων και απλά κοιτιούνται, λες και δεν υπάρχει ο ένας απέναντι στον άλλον. Αυτοί οι ανύπαρκτοι κάνουν κουμάντο σήμερα. Και δεν πρέπει να τους αφήσουμε να συνεχίσουν να κάνουν κουμάντο αυτή τη ιερή χώρα που λέγεται Ελλάδα. Το 2010 παραδοθήκαν. Το κράτος έγινε ιδιωτική εταιρεία. Τελείωσε. Αμετάκλητα και αρεφόρο. Αυτό δεν αλλάζει. Ούτε νομικά δεν μπορούν να εναντιωθούν στους δανειστές. Όμως το περιουσιακό στοιχείο, το κληρονδότημα που ακούσατε που λέγεται Ελλάδα, ανήκει στους τελικούς του κληρονόμους. Ανήκει στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Στους Έλληνες κυρίαρχος ηθαγενείς. Δηλαδή στους εξαίματος συνεχιστές της φυλής των Ελλήνων. Και βάσει των Ηνωμένων Εθνών και των δικαίου των Εθνών που είναι τα βάρη στον πλανήτη, δεν μπορούμε ούτε καν να απεμπολίσουμε μέρος της εθνικής κυριαρχίας. Και αυτοί ανακοινώσανε και απεμπολίσανε όλη την εθνική κυριαρχία επί της εθνικής περιουσίας. Γιατί εθνική κυριαρχία, γιατί εθνική περιουσία, γιατί το κράτος δεν έχει μία. Το κράτος δεν έχει την κυριότητα γιατί δεν είναι κληρονόμος, ένας μηχανισμός. Κληρονόμοι είμαστε όλοι εμείς οι Έλληνες και οι ιδιοκτήτες του κληροδοτήματος Ελλάδα. Και η Ελλάδα δεν έχει μόνο πετρέλαιο και χρυσό και πολύτιμα μέταλλα, ούτε υποθαλάσσιο μόνο πλούτο και υπέδαφος ή αέρα. Έχει τεράστιους λογαριασμούς σε μετρητά. Κληροδότημα, καταπίστευμα. Έχει λογαριασμούς σε χρυσό, σε πολύτιμα μέταλλα, σε πολύτιμες γης. Απανταχού του πλανήτη. Και όλο αυτό το κληροδότημα είναι δικό μας, των κυρίαρχων, που δεν ρωτηθήκαμε. Και που μπορεί να μην μιλάνε κάποιοι μέχρι σήμερα από εμάς, τους ιδιοκτήτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συνεννούμε για την παράδοση αυτής, της κυριαρχίας, επί του κληροδοτήματός μας. Και όταν λέμε καταπίστευμα, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Γιατί η Ελλάδα έρχεται από τους προγόνους σε εμάς σαν κληροδότημα καταπίστευμα. Και έρχεται σε εμάς ως περιουσιακό στοιχείο προσφύλαξη και χρήση στη φροντίδα μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να το κρεμίσουμε ή να το πουλήσουμε. Πρέπει να το διαφυλάξουμε και να το παραδώσουμε ακέραιο στους απογόνους μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτή η διαδικασία εκτελείται. Όλο αυτό που βλέπετε εδώ και που γίνεται σε όλη την Ελλάδα είναι η παλιγενεσία του έθνους των Ελλήνων. Η συνένωση των Ελλήνων. Αυτό που τρέμουνε και φοβούνται. Αυτό που δώσανε τα πάντα τόσα χρόνια δημιουργώντας δόγματα, κόμματα, χρώματα, ομάδες για να μας διαιρούνε. Και ενώ η φυλή μας είναι μία, το αίμα μας είναι ένα, τσακωνόμαστε γιατί είμαστε κουκουέ, η Νέα Δημοκρατία. Χρυσή Αυγή ή Πασό, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Χριστιανός ή Μουσουλμάνος ή Ευαγγελιστής ή Πεντηκοστιανός. Τελικά ποιος βάλετε σήμερα από όλους αυτούς. Νομικά μιλάω, αφήστε το συναισθηματικό. Τελικά η Ελλάδα παραδόθηκε. Δεν παραδόθηκε ο μουσουλμανισμός, ούτε ο Ολυμπιακός παραδόθηκε. Ο Έλληνας γενοκτονείται, όχι ο Πεντηκοστιανός, ούτε ο Ευαγγελιστής, ούτε ο Χριστιανός, ούτε ο Πασοκτής, ούτε ο Νεοδημοκράτης. Όλοι. Το αίμα των Ελλήνων βάλετε. Άρα λοιπόν τι θα κάνουμε. Μιλάμε ηγέτες μεταξύ ηγετών. Θα την πάρουμε την Ελλάδα, ναι ή όχι. Ναι. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο στους Έλληνες. Ναι. Ναι ή όχι την Ελλάδα. Ναι. Αυτή την απάντηση θα τη δώσει ο καθένας στο σπίτι του μπροστά στον καθρέφτη. Γιατί χρωστάμε σε κάποιους προγόνους που 4,5 εκατομμύρια σφαγιαστήκανε στην Ιωνία που μας τη λένε τώρα Τουρκία. Τότε λοιπόν φτιάχτηκε μια τράπεζα. Με κάποιες έχετε ακούσει στον Τριανταφυλόπουλο μετοχές Μαμούθ. Η τράπεζα της Ανατολής που έκανε 3 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε χρυσό.
Και για κάθε χρυσό που πήγαινε ο Έλληνας και άφηνε, έπαιρνε ένα αποδεικτικό κατάθεσης. Αυτή είναι η μετοχή της Ανατολής. Εμείς οι Έλληνες, το κυρίαρχο έθνος, από το 2012, το Μάρτιο, έχουμε 5,5 τρισεκατομμύρια δικές μας στο όνομά μας για την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους μετοχές της Ανατολής. Αυτό έκανε το χειρουργείο Αρτέμις Όρας χωρίς αναισθητικό και συνεχίζει και κάνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό βλέπετε να πονάνε κάποια παιδιά πολύ με το όνομά του. Τους ενοχλεί που ένας κυρίαρχος ιθαγενής Έλληνας εκτελεί διαδικασία για όλο το έθνος, που συσπηρώνει τους Έλληνες και που ζητάει το μόνο από εμάς να ενωθούμε, γιατί μόνος του δεν μπορεί, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Όλοι μαζί όμως εκτελούμε διαδικασία. Ξέρετε τι σημαίνει 5,5-3. Νομίζετε ότι το λέει αυτό ο Γιάννης Σοδάρας? Για κοιτάξτε λοιπόν ποιος το λέει αυτό. Κοιτάξτε λίγο στην οθόνη σας καλά για να ξέρετε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Για να κάνεις μια μετοχή, πρέπει κάποιος να αποτιμήσει την αξία της, για να βγει ο φόρος δωρεάς. Έτσι λέει ο νόμος. Ο Αρτέμις ο Σόρας λοιπόν, ανοίγοντας δύο οργανισμούς, έκανε 4 μετοχές δωρεάς στον ένα για τους Έλληνες και 4 στον άλλο. Και επαναλαμβάνω, για αποπληρωμή ιδιωτικού και δημοσίου χρέους. Ναι, αλλά κάποιος έπρεπε να αποτιμήσει την αξία. Για να βγει από τη γάμα εδώ η πατρών που ανήκει ο Αρτέμις ο Σόρας, ο φόρος δωρεάς 0,5%. Έρχεται λοιπόν η Βουλή των Ελλήνων, προσέξτε, και με το συγκεκριμένο έγγραφο που βλέπετε στην οθόνη σας, 30 Μαρτίου του 2012, είναι παλιά ιστορία, δεν είναι τωρινή, με επικεφαλή το Σαχινίδη που βλέπετε στο τέλος που υπογράφει ως υπουργός, αποτιμάει λοιπόν την αξία της μετοχής, της μίας μετοχής, και λέει, εδώ που έχω το βελάκι λοιπόν, λέει, ονομαστική αξία του κάθε τίτλου 125 χρυσών γαλλικών φράγκων, διότι κάθε μετοχή την εγγυάται η Κεντρική Γαλλική Τράπεζα. Και ισούται με 125 χρυσά γαλλικά φράγκα, που το καθένα είναι 8 γραμμάρια, σύνολο 1 κιλό, για κάθε λοιπόν 1 κιλό που έδινε ο Έλληνας, και με αποδεικτικό τη μετοχή, εγγυάται η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας με 125 χρυσά γαλλικά φράγκα. Που η σημερινή τους αξία, λέει η Βουλή και ο Σαχινίδης με κοινοβουλευτικό έλεγχο, που η σημερινή τους αξία ανέρχεται σε 678 δισεκατομμύρια. Και κάτι. 678 δισεκατομμύρια. Έρχεται λοιπόν η γάμα εδώ η πατρών και τι κάνει με το συγκεκριμένο έγγραφο που βλέπετε στην οθόνη σας. Και αποτιμά το φόρο δωρεάς στον Αρτέμι. Για τις 4 πρώτες μετοχές που είναι 2.3.714, το 0,5 που βλέπετε στην οθόνη είναι 13.572 δις. Και άλλες 4 μετοχές στο παραπάνω έγγραφο, σύνολο 27 δισεκατομμύρια. 27 δισεκατομμύρια τι? Φόρος στο αφημί ενός Έλληνα. Και μέχρι και σήμερα που μιλάμε, η εφορία δεν ξέρει. Δεν μπορεί, λέει, το Αρτέμι να εισπράξει. Είναι μεγάλο το ποσό, ένα αρμόδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών, λοιπόν, δεν έχει εισπράξει τη μετοχή. Δεν έχει εισπράξει το φόρο στο αφημί του Αρτέμι του Σόρα. Ενώ κυνηγάνε τους Έλληνες για 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 και 10 και 20 να είναι. Και βάζουν την Ελλάδα για 3 δις σε μνημόνια θανάτου. Το ΣΔΟΗ που είναι? Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που βρίσκεται? Μήπως μας ακούν από το ράδιο? Μήπως υπάρχει κανείς σε αυτό το μαγαζί? Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και χρωστάει ο Αρτέμις ως ώρας 27 δισεκατομμύρια και τον αφήνεται να κυκλοφορεί έξω από 2012 ελεύθερο. Άρα, πράγματι το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα.
Είσαστε συνένοχοι για εσχάτη προδοσία. Είσαστε συνένοχοι για τη γενοκτονία των Ελλήνων. Ναι ή όχι συνέλληνες, είναι ή δεν είναι. Το ζώδιο κυνηγάει τους Έλληνες. Γιατί δεν πάνε σπράξουν 27 δισεκατομμύρια. Άρα μάθαμε ποιοι είναι. Ενώ μας το είχε πει ο Γιωργάκης, το θυμόσαστε το παιδί με το ποδήλατο, αυτό το παιδί λοιπόν είχε πει ότι αν κάναμε τεστ DNA μέσα στη Βουλή, αμφιβάλλω αν θα έμενε κανένας μας λέει εδώ μέσα. Νομίζετε ότι έκανε πλάκα. Βλέπετε κάποιον Έλληνα, εκτός αν έχουμε και Έλληνες για λάτσι και δεν το ξέρουμε. Ο Έλληνας είναι συγκεκριμένη ιδιότητα. Έχει ελάχια καταγωγή. Είναι φτιαγμένο στην ομοτέλεια. Έχει ανδρεία, δικαιοσύνη. Έχει αξίες, έχει αρχές. Τις έχει μέσα του, είναι φτιαγμένος από αυτές τις δυνάμεις και δυνατότητες. Όλοι λοιπόν εκεί μέσα κάνουν πλάκα. Μην αφήσετε κανέναν, ούτε 5 λεπτά να σας πει τι θα κάνει για μας. Γιατί είναι κατασχεμένος. Είναι προδότες αρθέλινες αλλογενείς. Είναι εδώ σαν στρατιώτες σε αποστολή. Είναι στρατιώτες σε αποστολή. Με συμβόλαιο θανάτου των Ελλήνων. Και τώρα έχουμε τα πάντα. Πριν δεν τα είχαμε. Τώρα έχουμε το μηχανισμό. Έχουμε 600 δισεκατομμύρια. Στο όνομά μας, περιουσιακό στοιχείο. Και είναι ενήμεροι όλοι. Όλοι οι Βουλοί. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Άριος Πάγος, η Εισαγγελίκα, οι πάντες. Έχουμε 5,5-3. Έχουμε 2,3-3 συγκεκριμένα έτοιμα για να αποπληρώσουμε όλα τα χρέη μας. Είναι τα ίδια λεφτά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ό,τι έκανε ο Παπαδόπουλος στη Χούντα και χάρισε λέει τα δάνεια των αγροτών και το έκανε. Από πού πήρε λεφτά μας, είπε. Το ίδιο πρόγραμμα είναι στις Έλληνες. Από τα δικά μας λεφτά πήρε, από την κληρονομιά μας πήρε ο Παπαδόπουλος και δεν το είπε ποτέ στους Έλληνες. Και βγήκε ο Αρτέμις ο Σόρας και έδωσε δημόσια στο έθνος του, όπως τα έκανε ο καθένας αφού μπορούσε, από εμάς και είπε όλη την αλήθεια. Έχουμε τους λογαριασμούς. Ξέρετε τους λογαριασμούς στα κληρονομικά κεφάλαια και εδώ, στην οθόνη που είδατε πριν, είδατε 10 μόνο λογαριασμούς. Αυτοί πατάνε πάνω στο τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, μέσα στην Ελλάδα. Δεν είναι των τραπεζών, ούτε των κυβερνήσεων, ούτε των κρατών, ούτε κανενός. Είναι του κυρίαρχου έθνους των Ελλήνων. Και μόνο στην Εθνική μέσα, που βλέπετε, μόνο στην Εθνική, από το 1967, με 4% επιτόκιο ετησίως, και κοιτάξτε την οθόνη σας κανονικά τι λέει μέσα σφραγίδα, είναι ο παγκόσμιος ισολογισμός που περνάει μέσα από τη Βουλή των Ελλήνων, από τους διαχειριστές μας και επικυρώνουν τα κεφάλαια των Ελλήνων. 52 τρισεκατομμύρια από το 67 με 4%. Τρεις διπλασιασμοί τουλάχιστον. 52 τρισεκατομμύρια. Και ψάχνετε να βρείτε πού λεφτά ρε Δέλτα Νιτάφ, πού σε το ταμείο μου, που εγώ σε ίδρυσα και έδωσα τότε 40 εκατομμύρια δολάρια σαν Έλληνας. Ψάχνει σε κάτι τραπεζίτες να βρει τι, αφού κάθεσε πάνω στον πλούτο αυτό ο Δέλτα Νιτάφ, αφού το πρωτόκολλο σου είναι φτιαγμένο για τους λαούς, για να μην πέσουν ποτέ οικονομίες έξω. Ξέρετε κάθε μέρα, για κάθε προϊόν που περνάει το χρηματιστήριο, είτε χυμός πορτοκάλι λέγεται, είτε καφές, είτε ζάχαρη, είτε σίδηρο, είτε βενζίνη, πετρέλαιο, βαμβάκι, στάρι, σόγια, τα πάντα. Το 40 έως 60% αφού την ημέρα, όταν περνάει μια μέρα, τσιράρει η Ελλάδα σαν μαγαζί, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, το 40 με 60% από αυτόν τον τζίρο, σας το λέω πολύ απλοϊκά, πηγαίνει στους κουμπαράδες των Ελλήνων. Στα κεφάλαια αυτά, από πολύ παλιά και αυτή η συμφωνία. Γι' αυτό βλέπετε τεράστια ποσά. Και είναι τεράστια η κληρονομιά μας. Και πρέπει να το κατανοήσετε. Να καταλάβετε πόσο μεγαλειώδες είμαστε. Ποιοι είμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Και δίνοντας την εντολή μας, γιατί δεν κάνουμε αίτημα, είμαστε ιδιοκτήτες, δεν υπάρχει αίτημα στον διαχειριστή.
Έχετε δει κανέναν ιδιοκτήτη να κάνει έτοιμα σε διαχειριστή? Εντολή δίνει. Και τον εξουσιοδοτούμε και του λέμε ίσπραξη για κάθε βεβαιωμένο χρέος που έχουμε σήμερα. Ή για οποιοδήποτε βεβαιωμένο χρέος θα έρθει στο άφημί μου, στο όνομά μου. Και αν δεν χρωστάμε τίποτα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ιδιωτικό χρέος μπορεί να μην χρωστάει κάποιος. Έχει όμως το κεφάλι του το δημόσιο χρέος που εκτελέσαν την Ελλάδα γι' αυτό. 47.000 δολάρια, τελευταία στατιστική του πίνακας του 15. Γι' αυτό και τα μωρά έχουν αφημί και άμκα. Είναι χρεωμένα στην ιδιωτική εταιρεία Ελλάδα. Και τελικά κοιτάξτε ποιος υπογράφει αυτούς τους λογαριασμούς. Κοιτάξτε, γιατί αν πάμε σε ένα δικαστήριο πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτοί οι λογαριασμοί δεν ισχύουν. Μα πώς θα το κάνεις αυτό δικαστή, αφού ο Άριος Πάγος έχει επικυρώσει τους λογαριασμούς. Η εισαγγελία του Άριου Πάγου έχει επικυρώσει. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας έχει επικυρώσει. Η Βουλή των Ελλήνων έχει επικυρώσει. Έχει επικυρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει επικυρώσει το ΔΕΤΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα. Ο Ομπάμα. Και έχουν επικυρώσει την παρακάτω. Κοιτάξτε λοιπόν ποιοι έχουν επικυρώσει ακόμα τους λογαριασμούς τους δικούς μας. Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης. Συνολικά και ονομαστικά 16 δικαστές. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ονομαστικά 17 δικαστές. Η Διεθνής Ένωση Εισαγγελέων. Που είναι μέσα η δική μας εισαγγελία, του Αριού Πάγου και ΕΦΕ. Οι ΠΑΤΕΣ. Η Διετησία Δικαστηρίων. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων. Η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από που ήρθε αυτό το παιδί ο Παπαδήμος. Αυτός πριν έρθει εδώ δωτός με αποστολή να σκοτώσει τους Έλληνες γιατί υπέγραψε το μνημόνιο ως υπάλληλος διορισμένος των τραπεζιτών, αυτός υπέγραφε τα κληρονομικά κεφάλαια τα δικά μας. Να καταλάβετε γιατί προδοσία μιλάμε. Να καταλάβετε γιατί δεν θα αφήσουμε τίποτα να περάσει έτσι. Ούτε μίγα, ούτε τρίχα δεν θα περάσει όταν έρθει η ώρα της Ελληνοπολιτείας. Άρα λοιπόν, τα πάντα είναι ξεκάθαρα. Δεν μπορεί κανένας να αντιμετωπίσει το κυρίαρχο έθνος. Δεν μπορεί νομικά, δεν μπορεί οικονομικά. Δεν γίνεται. Και τώρα μέσα από το συνοθήλευμα που λέγεται Ελλάδα και παραδόθηκε, όπως και τότε φτιάχτηκε το βασίλειο της Ελλάδας, όχι των Ελλήνων, για σκεφτείτε, πάλι σήμερα δεν παραδόθηκε ο Έλληνας, λένε, παραδόθηκε η Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Ποια Ελλάδα? Η Ελλάδα που έχει μέσα Πακιστάν, Αφγανιστάν, Συρία, Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρωσία και ό,τι θέλετε. Ποιος παραδόθηκε? Μαρόκο, Αίγυπτο. Ποιος παραδόθηκε? Ο Έλληνας παραδόθηκε. Δεν προβλέπετε. Δεν προβλέπετε στον πλανήτη αυτό να παραδοθεί ο Έλληνας. Άρα λοιπόν μέσα από το συνοθήλευμα Ελλάδα, για να το ξεκαθαρίσετε στο νου σας, τραβάμε το κυρίαρχο έθνος. Τους τελικούς κληρονόμους. Όμως, όταν λέω τραβάμε, ετοιμάσαμε την πλατφόρμα. Ο Αρτέμις έκτισε την πλατφόρμα και την κάρφωσε. Δεν φεύγει στους αιώνας των αιώνων. Όμως εγώ, ή οποιοδήποτε εγώ, δεν μπορώ να δηλώσω εσάς ως Έλληνες. Δεν γίνεται να το κάνω, δεν προβλέπετε νομικά. Πρέπει εσείς οι ίδιοι, ο καθένας ξεχωριστά, να δηλώσει τελικός κληρονόμος ιδιοκτήτης του κληροδοτήματος που λέγεται Ελλάδα. Και αυτό θα το κάνει μέσα από τις εντολές και εγγράφοντας το όνομά του με τα στοιχεία του μέσα στη νόμιμη εκπροσώπηση του κυρίαρχου έθνους στον Οργανισμό Ελλήνων Συνέλευσης. Μόνο έτσι μπορώ να συμμετέχω και να δηλώσω ότι είμαι κυρίαρχος. Και έχω υποχρέωση να το κάνω. Δεν μπορώ να πω το κάνω ή δεν το κάνω. Είναι γενετής η υποχρέωση να εκτελέσω τη διαδικασία. Διότι αύριο θα προχωρήσουμε να εκτελέσουμε τον ανώτατο θεσμό του έθνους. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Το μνημόνιο λέει ότι μόνο κυριακός Έλληνας μπορεί να αποπληρώσει το χρέος. Προσέξτε. Για να το κάνει αυτό ο Έλληνας πρέπει να είναι κάτω από νομικό πρόσωπο. Έχουμε το νομικό πρόσωπο έτοιμο. Πρέπει όμως να περάσουμε στη συνέλευση των ιδιοκτητών. Αυτή είναι η εθνοσυνέλευση που θα κόψει τα πάντα, που δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένας στον πλανήτη αυτόν, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε στην παγκόσμια σκηνή.
Η Εθνοσυνέλευση δεν μπορεί να σταματήσει και πρέπει να την εκτελέσουμε για την συγκεκριμένη διαδικασία με ψήφισμα μέσα από τους Δήμους. Άρα πρέπει οι δημοτικοί οργανισμοί, νομικό πρόσωπο εκπροσώπησης του έθνους, να ανοίξουν σε κάθε Δήμο. Πρέπει το γήθιο να έχει το δικό του γραφείο εκπροσώπησης. Παντού όπου υπάρχει Δήμος Καποδιστριακός. Αυτό πρέπει να εκτελεστεί. Δεν πρέπει να το σκεφτούμε ούτε ένα λεπτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πράξουμε συνέλληνες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να εκτελέσουμε. Και τώρα, όλοι οι οργανισμοί στην Ελλάδα, σε κάθε Δήμο, δώσαμε εντολή και δημιουργήσαμε τον φορέα του έθνους των Ελλήνων, την Ελλήνων Συνέλευσης. Και όταν λέμε φορέας, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ο φορέας αυτός είναι αναγνωρισμένος από τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε συνδιαλλαγή, μα μήπως τα έχει ο Αρτέμις, μήπως δεν τα έχει, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώτικα. Αυτό τελείωσε οριστικά και με σφραγίδα στις 4 Σεπτέμβρη του 2015. Όποιος έχει ενδιασμό, ένσταση, οτιδήποτε με τη διαδικασία του κυρίαρχου έθνους, ο Άριος Πάγος ξέρει που είναι στην Αθήνα. Ας απευθυνθεί εκεί που ενέκριναν ό,τι έχουμε σαν έθνος. Και δεν το κάνανε από καλοσύνη. Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Εφόσον οι ανώτατες αρχές του πλανήτη έχουν υπογράψει τα πάντα για εμάς. Άρα καταλαβαίνετε ποιοι είμαστε. Και αν αύριο πάνε σε εκλογές, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, διότι ο φορέας με κατάθεση απλά ενός χαρτοσύμου μπορεί να λάβει μέρος. Το κυρίαρχο έθνος μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, η Εθνοσυνέλευση είναι μονόδρομος. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να εκτελεστεί. Και θα ήθελα, για να δείτε με πιο σαφή εικόνα τι λέει η εντολή που δίνουμε, γιατί είναι εντολή, ξαναλέω, είναι εντολή εξουσιοδότησης και την επιδίδουμε εξωδίκως. Δεν είναι εξώδικο, είναι εντολή εξουσιοδότησης. Για πρώτη λοιπόν φορά παρέχει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να αποπληρώσουν νόμιμα κάθε οφειλή τους προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες, αλλά και το εξωτερικό δημόσιο χρέος της Ελλάδος. Όπως αυτό κατά κεφαλήν αναλογεί εις το κάθε ένα ξεχωριστά και να διασώσουν τόσο της περιουσίας τους οι Έλληνες όσο και την ίδια την Ελλάδα. Εντολή για ολοσχερή αποπληρωμή και οριστική απαλλαγή από κάθε οφειλή προς τις τράπεζες στο δημόσιο, δηλαδή έφυγα, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, τέλη κυκλοφορίας, οτιδήποτε, εισφορές προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ΙΚΑ, ΤΕΡΔΕ, ΟΓΑ, αλλά και του δημοσίου χρέους του κατακεφαλή που μας αναλογεί. Τα χρήματα για την εντολή είναι έτοιμα. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε να εκτελέσουμε άλλη διαδικασία. Πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να το είχαμε κάνει από χθες. Αυτοί δημιουργούν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το βλέπετε ξεκάθαρα. Πιο πολλά προνόμια έχουν αυτοί που παίρνουν λαθρέοι μέσα, παρά εγώ κυρίαρχος. Αν πω ότι είμαι Αλβανός και δεν έχω ταυτότητα μαζί μου γιατί έχει συμβεί αυτό, μπαίνω στο νοσοκομείο, στα εξωτερικά ιατρία και όλα με λιγάλα. Μόλις δηλώσω Έλληνας, είναι λες και μπήκα σε κλάμα. Πρέπει να δώσω είσοδο. Ποιος του Ελληναράς το έπραξε αυτό? Αλλά ο Αρτέμις της ώρας μας το είχε πει ξεκάθαρα. Πριν πολύ καιρό. Αυτοί παλεύουν για τη ζωή τους. Εμείς παλεύουμε για την ελευθερία μας. Γιατί παλεύουμε για τη ζωή τους? Γιατί μέχρι σήμερα το Σύνταγμα που δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί πατάει στο δίκαιο των εθνών, λέει ξεκάθαρα ότι η ποινή για την εσχάτη προδοσία είναι θάνατος. Δεν το λέμε εμείς, το λέει το Σύνταγμα που αυτοί φτιάξανε. Άρα βγάζουν τα μάτια τους με τα ίδια τους τα χέρια.
Εντολή είναι να μην χυθεί ούτε μια σταγόνα αίμα. Γιατί έχουμε πολύ πιο βαρύ οπλισμό από σφαίρες και τουφέκια. Οπλισμό που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Προσπαθούν λοιπόν εδώ και πολύ καιρό να σβήσουν, πολλά πολλά χρόνια να σβήσουν αυτή τη φλόγα του γένους των Ελλήνων. Αυτή η φλόγα, όσο και να φυσάνε λησαλέα, δεν σβήνει. Τους το λένε να το ξέρουν. Είναι άσβεστη αυτή η φλόγα των Ελλήνων. Είμαστε ξεκάθαροι. Και εκτελούμε διαδικασία μέσα από το νομικό πρόσωπο Ελλήνων Συνέλευσης με νούμερο ένα σκοπό του τη συνένωση όλων των Ελλήνων απανταχού της γης. Γιατί κληρονόμοι είναι παντού στον πλανήτη. Γι' αυτό και τα γραφεία μας είναι. Γερμανία, Βέλγιο, Ελβετία, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, παντού, ανοίγουν γραφεία παντού. Και αύριο στην Ελλάδα που έρχεται, απόφαση θα πάρουν όλοι οι ιδιοκτήτες. Ας είναι 100.000 χιλιόμετρα μακριά. Γιατί δεν μπορεί κανένας να αλλάξει το αίμα κάποιου και να το κάνει ελληνικό και να τον εμβάλλει να ψηφίσει για την ιερή μου χώρα την Ελλάδα. Έλληνας δεν γίνεσαι ποτέ. Έλληνας γεννιέσαι. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία, επειδή από την αρχή ακούτε για προδοσίες, και όχι μόνο το ακούτε, το βιώνετε κιόλας ότι υπάρχουν προδοσίες. Από εδώ και πέρα η Ελλάδα θέλει φύλακες. Θέλει θεματοφύλακες. Θέλει ανθρώπους που θα διαφυλάξουν τα πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα είναι πολύ συγκεκριμένα. Και δεν θα ξαναπαραβιαστούν. Τα λάθη του παρελθόντος δεν θα ξαναγίνουν. Έτσι λοιπόν έχετε ακούσει όλοι ότι σε όλη την Ελλάδα ομόνοα και όλοι ενωμένοι, όσοι θα είμαστε φύλακες και θεματοφύλακες του ελληνισμού, θα δώσουμε έναν όρκο. Ο όρκος αυτός είναι όρκος ψυχής. Είναι όρκος που δεν έχει τίποτα θρησκευτικό. Γιατί εγώ δεν θέλω τον Έλληνα Ευαγγελιστή, θέλω τον Έλληνα. Ούτε με ενδιαφέρει αν ο αδερφός που πάρω από ο Μάρκος είναι μουσουλμάνος. Με ενδιαφέρει το γένος μου, η φιλή μου. Αυτή η φιλή, αυτό το έθνος που νομικά μπορεί να πάρει πίσω ό,τι του έχουν εκλέψει, όσο μεγάλο κι αν είναι. Ο όρκος γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Έχουν ορκιστεί χιλιάδες Έλληνες. Ο όρκος γίνεται δημόσια. Επαναλαμβάνω, ο όρκος δεν είναι θρησκευτικός. Θα τον αναγνώσουμε και στη συνέχεια όσοι Έλληνες νιώθουν έτοιμοι θα δώσουν την υπόσχεση από την ψυχή τους ότι δεν θα προδώσουν ποτέ αυτόν τον αγώνα και ότι θα είναι μέχρι το τέλος πλάτη με τους συνέλληνές τους. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι ιερός. Και αν χαθεί αυτή τη φορά, δεν θα ξαναέχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε συνέλληνες. Να το θυμόσαστε. Όταν λέμε Ελλάνια πρωτόκολλα, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Στην Ελλάδα που χτίζουμε, πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα. Πάνω από το Σύνταγμα και τους νόμους μας θα υπάρχει το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο είναι συγκεκριμένο. Τα πρωτόκολλα των Ελλήνων και οι αξίες τους είναι αυτές που βλέπετε στην οθόνη σας. Είναι η λογική, είναι η ελευθερία, είναι η αρετή, είναι η δικαιοσύνη, η ισότητα, η αφθονία, η αλήθεια, η αισθητική, η αρμονία, η ανδρεία, η ευδαιμονία, το γνώθις αυτών. Από αυτά είναι φτιαγμένος ο Έλληνας. Απλά τον κάνανε να ξεχάσει, τον βγάλανε από την πορεία του, τον εκτρέψανε. Και τώρα πρέπει να επανέλθουμε στις γραμμές του ελληνισμού. Οτιδήποτε θα συναποφασίσουμε όλοι στην Ελλάδα που φτιάχνεται, θα πατάει πάνω σε αυτά τα πρωτόκολλα. Και τα πρωτόκολλα αυτά θα φυλάσσονται με την ίδια τη ζωή μας. Δεν μπορεί ο καθένας να βγάζει ό,τι νόμο θέλει. Δεν μπορεί να έρχεται η Εβραϊκή Αδερφότητα και να κάνει κεντρικό Ισραηλινικό Συμβούλιο, αφορολόγητο και ατασπολόγητο μέσα στην Ελλάδα. Και να είναι πάνω από το 70% των εταιριών μέσα. Και να έρχεται ο Σιμίτης και να κάνει νόμο να μπαίνουν και ακίνητα μέσα. Και να έχουν πολιτικά πρόσωπα ακίνητα αφορολόγητα μέσα εκεί. Τότε εγώ τι ρόλο παίζω σαν ιδιοκτήτης στο χρηματοδότημα το δικό μου στην ιδιοκτησία μου. Έχω πάει εγώ στο Ισραήλ να κάνω ελληνική αδερφότητα. Να πάμε και εμείς εκεί να γίνουμε αφορολόγητοι. Και ατασπολόγητοι. Καταλάβατε γιατί χρειάζεται να υπάρχουν πρωτόκολλα, να υπάρχουν στεγανά που δεν θα παραβιάζονται. Αυτά λοιπόν είναι τα στεγανά του ελληνισμού. Και είναι πανάρχια. Αλλά εμείς είμαστε οι αρχαίοι. Οι ίδιοι είμαστε.
Το ίδιο αίμα είμαστε. Του παππού, του προπάπου, του προπάπου, ας είναι 15 και 30 και 100 γενιές πίσω. Θα κάνω μια ανάγνωση του όρκου και στη συνέχεια θα περάσουμε στην ορκομοσία. Τάσομαι και αφοσιώνομαι εις τον λόγο της ενότητας, του πανάγαθου άρχοντος φωτός με καρδιά και ψυχή συντονισμένη, στις μοναδικές δυνάμεις της έλξης του κράτης του νου. Και ξεκινάει η ορκομοσία. Ορκίζομαι στη συμπαντική συνειδητότητα της νομοτέλειας ως μονάδα στην ένωση όλων των ιερών ψυχών, που η δύναμή τους είναι το κοσμικό πύργο. Ορκίζομαι ως πολεμιστής σταγμένος στον ιερό σκοπό της ελευθερίας της Ελλάδος, του ελληνισμού και της ελληνικότητας, απανταχού της γης, να υπηρετώ πάντα την αλήθεια, το δίκαιο, την αρμονία, την αρετή και την αυθονία με ανιδιοτέλεια. Ορκίζομαι να προστατεύω τους συνέλληνές μου. Ορκίζομαι και τάσομαι ολόψυχα να πολεμήσω για την εγκαθίδρυση του ελληνισμού, του σκοπού και των αξιών του, όπου μου ζητηθεί και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και κόστος. Ορκίζομαι να θέτω το συμφέρον του ελληνισμού πάνω από κάθε προσωπική ή οικογενειακή μου επιθυμία. Ορκίζομαι να υπερασπίζομαι με κάθε δύναμή μου τα δίκαια του ελληνισμού. Ορκίζομαι να συμπαραστέκομαι και να προφυλάσω τους συμπολεμιστές μου και κάθε Έλληνα όταν υπάρχει ανάγκη. Ορκίζομαι να πράττω πάντα σύμφωνα με το ελληνικό αξιακό σύστημα και να επιζητώ πάντα νόηση φωτός. Ορκίζομαι να είμαι ένα σώμα και ένα νους και να ενεργώ με τους συμπολεμιστές μου ομόνοα ως σφαίρα πυρός που στο πέρασμά της κατακαίει κάθε αποστατική ενέργεια και τη μετουσιώρησε δύναμη φωτός. Ορκίζομαι στον απόλυτο σεβασμό των ελάνιων εντολών. Υγεία, κάλος, πλούτος, ισχύς, φρόνηση, σοφροσύνη, δικαιοσύνη, ανδρεία. Ορκίζομαι υπακοή στα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα, στον πολέμαχο και στον ιερό σκοπό και σχέδιο που εκπροσωπεί. Σφραγίζω το παραπάνω ιερό όρκο ενώπιον της συμπαντικής μνήμης του ενεργού ύδατος, το οποίο δέχομαι να πιω ενώπιον συνημώνων θεών και ανθρώπων. Πίνω το ίδωρ τούτο και σφραγίζω τον όρκο στη συνείδησή μου, στην ύπαρξή μου, στην οντότητά μου, στη ψυχή μου και κρυσταλώνω τον λόγο που έδωσα στον όρκο αυτό. Αν παραβώ τον όρκο μου, όλος ο κυταρικός ιστός του σώματός μου να διαλυθεί στα εξών συνεδεύθη. Αυτό συνέλθεση είναι ο όρκος που δίναν όλοι οι πολεμιστές. Ο Λεωνίδας που είναι δικός σας, αυτός ο ήρωας, ορκίστηκε με τα παλικάρια του πριν εκτελέσει τη διαδικασία και βγει νικητής. Έτσι οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Και ορκιζόμαστε ο ένας τον άλλον και στον ελληνισμό. Όχι στο σύνταγμα που αυτοί φτιάχνουν, γι' αυτό τα παραβιάζουν όλα. Όχι στους ανωτέρους μου, γιατί οι ανωτέροι μου μπορεί να μην είναι δικοί μου. Και αν μου δώσουν εντολή να σκοτώσω τον αδερφό μου, πρέπει να το κάνω γιατί ορκίστηκα. Αυτός δεν είναι όρκος, είναι προδοσία. Αυτός όρκος είναι ελληνικός. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα του παρά ελληνισμό. Άρα καλούμε όσους είναι έτοιμοι να έρθετε τώρα πάνω στους Έλληνες να δώσουμε τον όρκο και να ακουστούμε σε όλο τον πλανήτη. Να δώσουμε το μήνυμα ότι οι Έλληνες ενώνονται. Ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει πλέον διαχωρισμός. Υπάρχει μόνο συνένωση των Ελλήνων και συνένωση σε όλο τον πλανήτη. Ελάτε λοιπόν στους Έλληνες να οργιστούμε για την Ελλάδα μας. Μόλις τελειώσει ο όρκος, θα περάσουμε σε ερωτήσεις για τα θέματα, τα οικονομικά, τα νομικά και τι χρειάζεται. Ελάτε όποιος θέλουν και όποιες θέλουν να οργιστούν επάνω εδώ. Στην Ελληνίδα, είναι η ώρα σου. Άμα δεν δώσουμε εμείς το μήνυμα σε όλο τον πλανήτη, πείτε μου ποιος θα το δώσει. Να θυμόσαστε ένα πράγμα. Κυρίαρχο έθνος στον πλανήτη δεν υπάρχει. Να το γνωρίζετε. Αυτό φοβούνται. Να μην το μάθετε, τώρα όμως το ξέρουμε. Δεν υπάρχουν άλλοι πολεμιστές. Ελάτε πάνω. Άντε κάποιος άλλος, ελάτε συνέλληνες. Ελάτε. Έχετε ένα μέγιστο Λεωνίδα στην περιοχή σας. Πρέπει να τιμήσουμε το αίμα μας και τη φυλή μας. Ακριβώς αυτό. Να τιμήσουμε το αίμα μας. Ελάτε πάνω. Αφήστε λίγο χώρο να έρθουν και οι υπόλοιποι. Ελάτε πιο μπροστά. Προσέξτε καλά. Ελάτε λίγο πάνω. Η διαδικασία του όρκου είναι συγκεκριμένη. Θα σας παρακαλέσω σε εσάς τις προσοχές, όχι θα στέλνετε τα χέρια σταυρωμένα.
και θα συζητήσουμε προσοχής από τους υπόλοιπους συνέλληνες για σεβασμό στη στιγμή και μόνο να είμαστε όρθιοι. Παρακαλώ, σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Μετά το τέλος της ορκομοσίας, ο Γιάννης θα λέει τα λόγια σταδιακά, θα επαναλαμβάνετε και στο τέλος θα περάσετε να πείτε το νερό για να σφραγίσουμε τον όρκο και να δώσετε το όνομά σας και ένα τηλέφωνο για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Είμαστε έτοιμοι, αδέρφια. Παρακαλώ όλοι όρθιοι. Είμαστε έτοιμοι, αδέρφια. Πάμε λοιπόν να τους δείξουμε ποιοι είμαστε. Φράση-φράση, τη λέω και την επαναλαμβάνετε. Ξεκινάει η ορκομοσία. Τάσσομαι και αφοσιώνομαι. Τάσσομαι και αφοσιώνομαι. Εις τον λόγο της ενότητας. Εις τον λόγο της ενότητας. Του πανάγραφου άρχοντος φωτός. Του πανάγραφου άρχοντος φωτός. Με καρδιά και ψυχή συντονισμένη. Με καρδιά και ψυχή συντονισμένη. Στις μοναδικές δυνάμεις. Στις μοναδικές δυνάμεις. Της έφυξης του κράτης του νου. Της έφυξης του κράτης του νου. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Στη συμπατική συνειδητότητα. Στη συμπατική συνειδητότητα. Της νομοτέλειας. Της νομοτέλειας. Ως μονάδα. Ως μονάδα. Στην ένωση όλων των ιερών ψυχών. Στην ένωση όλων των ιερών ψυχών. Όπου η δύναμή τους. Όπου η δύναμή τους. Είναι το κοσμικό πυρ. Είναι το κοσμικό πυρ. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Ως πολεμιστής δαγμένος. Ως πολεμιστής δαγμένος. Στον ιερό σκοπό. Στον ιερό σκοπό. Της ελευθερίας της Ελλάδας. Της ελευθερίας της Ελλάδας. Του ελληνισμού. Του ελληνισμού. Και της ελληνικότητας. Και της ελληνικότητας. Απανταχού της γέας. Απανταχού της γέας. Να υπηρετώ πάντα την αλήθεια. Να υπηρετώ πάντα την αλήθεια. Το δίκαιο. Το δίκαιο. Την αρμονία. Την αρμονία. Την αρετή. Την αρετή. Και την αυθονία με ανιδιοτέλεια. Και την αυθονία με ανιδιοτέλεια. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να προστατεύω τους συνέλληνές μου. Να προστατεύω τους συνέλληνές μου. Ορκίζομαι και τάσσομαι ολόψυχα. Ορκίζομαι και τάσσομαι ολόψυχα. Να πολεμήσω. Να πολεμήσω. Για την εγκαθίδρυση του ελληνισμού. Για την εγκαθίδρυση του ελληνισμού. Του σκοπού και των αξιών του. Του σκοπού και των αξιών του. Όπου μου ζητηθεί. Όπου μου ζητηθεί. Και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και κόστος. Και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και κόστος. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να θέτω το συμφέρον του ελληνισμού. Να θέτω το συμφέρον του ελληνισμού. Πάνω από κάθε προσωπική μου. Πάνω από κάθε προσωπική μου. Η οικογενειακή μου επιθυμία. Η οικογενειακή μου επιθυμία. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να υπερασπίζομαι με κάθε δύναμή μου. Να υπερασπίζομαι με κάθε δύναμή μου. Τα δίκαια του ελληνισμού. Τα δίκαια του ελληνισμού. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να συμπαραστέκομαι και να προφυλάσω. Να συμπαραστέκομαι και να προφυλάσω. Τους συμπολεμιστές μου. Τους συμπολεμιστές μου. Και κάθε Έλληνα. Και κάθε Έλληνα. Όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν υπάρχει ανάγκη. Ορκίζομαι να πράττω πάντα. Ορκίζομαι να πράττω πάντα. Σύμφωνα με το ελληνικό. Σύμφωνα με το ελληνικό. Αξιακό σύστημα. Αξιακό σύστημα. Και να επιζητώ πάντα. Και να επιζητώ πάντα. Νόηση φωτός. Νόηση φωτός. Ορκίζομαι να είμαι ένα σώμα. Ορκίζομαι να είμαι ένα σώμα. Και ένας νους. Και ένας νους. Και να ενεργώ με τους συμπολεμιστές μου. Και να ενεργώ με τους συμπολεμιστές μου. Ομόνοα. Ομόνοα. Ως σφαίρα πυρός. Ως σφαίρα πυρός. Που στο πέρασμά της κατακαίει. Που στο πέρασμά της κατακαίει. Κάθε αποστατική ενέργεια. Κάθε αποστατική ενέργεια. Και τη μετουσιώνει σε δύναμη φωτός. Και τη μετουσιώνει σε δύναμη φωτός. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Στον απόλυτο σεβασμό. Στον απόλυτο σεβασμό. Των ελάνιων εντολών. Των ελάνιων εντολών. Υγεία. Υγεία. Κάλλος. Κάλλος. Πλούτος. Πλούτος. Ισχύ. Ισχύ. Φρόνηση. Φρόνηση. Σοφροσύνη. Σοφροσύνη. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Ανδρεία. Ανδρεία. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Υπακοή στα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα. Υπακοή στα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα. Και στον πολέμαρχο. Και στον πολέμαρχο. Και στον ιερό σκοπό. Και στον ιερό σκοπό. Και σχέδιο που εκπροσωπεί. Και σχέδιο που εκπροσωπεί. Σφραγίζω το παραπάνω ιερό όρκο. Σφραγίζω το παραπάνω ιερό όρκο. Ενώπιον της συμπατικής μνήμης. Ενώπιον της συμπατικής μνήμης. Του ενεργού ύδατος. Του ενεργού ύδατος. Το οποίο δέχομαι να πιω. Το οποίο δέχομαι να πιω. Ενώπιον συνημόνων. Ενώπιον συνημόνων. Θεών και ανθρώπων. Θεών και ανθρώπων. Πίνω το είδωρ τούτο. Πίνω το είδωρ τούτο. Και σφραγίζω τον όρκο. Και σφραγίζω τον όρκο. Στη συνείδησή μου. Στη συνείδησή μου. Στην
ύπαρξή μου, στην ύπαρξή μου, στην οντότητά μου, στην οντότητά μου, στην ψυχή μου, στην ψυχή μου, και κρυσταλώνω τον λόγο που έδωσα, και κρυσταλώνω τον λόγο που έδωσα, στον όρκο αυτόν, στον όρκο αυτόν. Αν παραβώ τον όρκο μου, αν παραβώ τον όρκο μου, όλος ο κυταρικός ιστός του σώματός μου, όλος ο κυταρικός ιστός του σώματός μου, να διαλυθεί στα εξών συνετέθη, να διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Παρακαλώ, μην φεύγετε. Πρέπει να περάσετε εδώ για να πείτε το νερό του όρκου και στη συνέχεια να μας δώσετε τα ονόματά σας. Και σε 3-4 λεπτά περνάμε στη διαδικασία των ερωτήσεων για οποιοδήποτε θέμα οικονομικό θέλει ο καθένας. Επί των θεμάτων που αναφερθήκανε, μπορεί να ρωτήσει ελεύθερα. Όσοι δώσαν τον όρκο να περάσουν να πιούνε το νερό και να δώσουν το όνομά τους, μην κάνετε φόνη, τελειώσουν τη διαδικασία, θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Ένα στυλό, πάρτε ρε Βασίλια, ένα στυλό από μέσα. Δώσε, δώσε νερό, Thank you.
μοναστήριο του Γεωργιάδη. Α. Εδώ είσαι. Εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Το όνομά σου μόνο ξέρουμε ποιος είσαι. Ο Κουριάκη Παναγιώτης. Τηλέφωνο. Είπε ο κύριος Γιάννης ότι από τα χώρια Ελληνές υπάρχουν και επίκουοι. Οι απολυταρτώσεις δικοί μας γράφουν επίκουο. Δεν γράφουν επίκουο. Εκεί τι γίνεται, πώς κατοχυρώνουμε ότι είμαστε από τα χώρια στην ιδιότητα. Πολύ σωστά καταλάβατε. Στην ιδιωτική λοιπόν εταιρεία Ελληνική Δημοκρατία, η οποία συστήθηκε το 2010 και έχει έδρα Βερολίνο και με τόχους τους τραπεζίτες δανειστές, σε αυτή μας το υπήκο. Είναι άλλος που δεν είναι ο πρόβλημα. Πολύ παλιά υπήκο. Πώς κατεδιωνούμαστε. Ταυτόχρονα όμως έχει στην ιδιότητα του κυρίαρχου αυτόχρονα όμως ποτέ μέσω του κρατικού σου μηχανισμού δεν είχε εκπροσώπηση των υπηρεσιών. Γι' αυτό μιλάμε για προδοσία. Τώρα όμως έχει το νομικό πρόσωπο του έθνους των Ελλήνων το οποίο πρέπει να δηλώσεις εσύ την κυριαρχία σου. Εννοείς η κυριαρχός, αν πάμε να ζεις την πουλή και τους πούμε γεια σας είπαμε, είμαστε κυριαρχοί. Τελειώνει μαζί μας. Ευχαριστώ. Καλώς. Μόνο στο νομικό πρόσωπο εκπροσώπησης μπορείς να έχεις. Είναι άλλος που δεν έδωσε το όνομά του, ρε παιδιά. Από τους ορκισμένους. Οι Έλληνες αυτόχρονες στακινείς υπάρχουν από πάντα. Τους καλύψανε μέσω του βασιλείου της Ελλάδος και μας κάνανε υπηγούς και δεν μας αφήναν τόσα χρόνια να κάνουμε άσκηση κυριαρχίας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να φτάσουμε νομικά να το πράξουμε. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι πάμε για την πέμπτη εθνοσυνέλευση. Γιατί λέμε ότι πάμε για την πέμπτη και δεν λέμε πάμε για την πρώτη, πάμε για την δεύτερη, πάμε για την δέκατη. Γιατί από το 1822 ξεκινήσαμε την επανάσταση μέχρι το 30 κάναμε τις τέσσερις εθνοσυνέλευσεις. Σκοτώσαν τον Καποδιστρία, καπελώσαν όλους τους Έλληνες, κατασχέσαν την Ελλάδα οι δανειστές. Εντάξει, και στήσαν το βασίλειο. Γι' αυτό είπα το ιδιωτικό βασίλειο του Μέτερνιν και του Λουδοβίκου της Βαβαρίας. Αυτός κατάσχεσε την Ελλάδα τότε. Και καπέλωσε τη δική του εταιρεία με βασιλιά το γιο του το δευτερόλογο τον Όθωνα, τον Ανίλιο. Είναι άλλος που δεν έδωσε όνομα στην ορκομοσία. Συνέλληνες, είναι η ιδανική ευκαιρία να λύσουμε πάρα πολλές απορίες και ενδεχομένως και πολύ μεγάλα και σοβαρά ιστορικά και νομικά κενά. Θα σας παρακαλέσω ιδιαίτερα να κάνετε ο καθένας σας ελεύθερα ό,τι ερώτηση θέλετε για οποιοδήποτε θέμα. Πάτε θέση, εκφραστείτε, ρωτήστε ό,τι θέλετε να δώσουμε τις πληροφορίες. Καλησπέρα. Βαρέλος Γιώργος από Σπάρτη. Βαρέλος Γιώργος από Σπάρτη. Μια από ό,τι κατάλαβα, καταθέτοντας την εφορία σε ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα δεν παίρνουν. Ναι. Κανονικά θα πρέπει να βάλεις. Τώρα η εφορία σου δεν ξέρω πώς θα βλέξει. Κάθε εφορία δίνει τις δικές της εφορίες. Ναι. Το Υπουργείο. Το δικό μια συγκεκριμένη θέση θα σας πω. Η εφορία υποχρεούνται να σου απαντήσει ως εξής. Ή δεν υπάρχουν τα χρήματα, οπότε ό,τι τους λες δεν ισχύει και δεν υπάρχουν οι λογαριασμοί. Πράγμα που δεν μπορεί να πράξει, γιατί οι λογαριασμοί είναι οι πιο επίσημοι επιτυρωμένοι λογαριασμοί του πλανήτη. Τους υπογράφει ο
ο Υπουργός Οικονομικών του συγχωράφει και του επικυρώνει ο Πρόεδρος Δημογραφίας, ο Γενικός Εισαγγελέας. Αυτά γίνονται κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι ότι έγινε μια φορά κάποτε. Οπότε τι να σου πει, ότι δεν ισχύουνε, δεν γίνεται να σου πει. Ο ίδιος ο Υπουργός, που υποτίθεται ότι είναι επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών, σου υπογράφει κάθε χρόνο και επικυρώνει τα λεπτά αυτά. Τι να σου πει, ότι αυτά που υπογράφουν, σου υπογράφουν, σε μάθα, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να σου πει, δεν υπάρχουν. Δεν παίρνει θέση, πρέπει να το καταλάβετε. Εμένα που μου απάντησε και για την εταιρεία και για τον. Τι για μένα είναι σαν πιθανότητα, εγγράφω, ναι. Οπότε την έφερα μαζί μου την πλήρη, δύο φαγητή τώρα, σπαρέλαβα δύο φαγητή. Δεν μου λέει ότι δεν ισχύουν αυτά που του λέω, δεν μου λέει ότι δεν ισχύουν οι λογαριασμοί, δεν μου λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά στου λογαριασμού, πήγα και δεν βρήκα. Μου λέει ότι εγώ ω υπάλληλο. Μου επιτρέπει έτσι, θα δώσω λίγο βάση. Εγώ ως υπάλληλος, μου λέει ο εφοράς, είμαι υποχρεωμένος να εκτελέσω, αυτό είπα πριν, τις εντολές της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, όχι του Υπουργού Οικονομικών, πρόσεξε. Όχι τις εντολές του Υπουργού Οικονομικών, τις εντολές της Γενικής Γραμματείας Εσόδων, που αυτές οι εντολές είναι ότι εσύ την οφειλή σου, κύριε πελάτα της εφορίας, γιατί είμαστε πελάτες, δεν ξέρω αν το ξέρετε, άρα το μαγαζί είναι ξεκάθαρα ιδιωτικό, όπως λέει πελάτη. Και όχι υπόχρεο φορολογούμενο κυρίαρχο, αλλά πελάτη. Εμείς λοιπόν πρέπει να μας φέρεις τα χρήματα με λεφτά. Και είπα, σαντηρίζοντας το πριν, μα εγώ δεν σου είπα να πάρεις πρόβατα, δεν σου είπα να πάρεις καρέκλες, δεν σου είπα να πάρεις τραπέζα. Με λεφτά που λογαριασμό δεν σου είπα να πάρεις. Δεν είπα κάτι άλλο, αυτή την εντολή σου δίνω. Δηλαδή, ο έφορος προσωπικά, σαν πρόσωπο, για να μην τον εκυνηγήσω για παράβαση καθήκοντος, πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Γιατί εγώ, από τη στιγμή που θα πάω αύριο το πρωί να πάρω φορολογική ενημερότητα και δεν έχει εκτελέσει την εντολή μου και αρνείται να μου τη δώσει, θα τον λιώσω τον έφορο. Θα τον πάω για παράβαση καθήκοντος, θα του κάνω συγκριτική, άκουσε με, θα σου πω τη νομική διαδικασία. Θα του κάνω συγκριτική κατάσχεση σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και στο μισθό του. Και όταν θα γίνει το δικαστήριο, ας πει το δικαστήριο ότι δεν έφταιγε αυτός. Και ας υποδείξει το δικαστήριο ποιος είναι υπεύθυνος. Αυτό όμως δεν θα το κάνει ο καθένας μας μόνος του. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και έχουμε την κάλυψη και τα στοιχεία τα νομικά. Ποιος μας τα δίνει? Μας τα δίνει η Ελλήνων Συνέλευση. Ο πρώτος και βασικός μας μάρτυρας αυτήν την εντολή είναι ο Αρτέμις Σόρας, ο οποίος έχει καταθέσει το όνομά σου για να διώσει. Θα το κάνουμε οργανωμένα. Θα πάμε όλοι μαζί. Δεν θα πάει ο καθένας μόνος του να τρέχει να κάνει προσωπικό δικαστικό αγώνα. Όταν κινηθούμε μαζί όλοι, το καθαρίσαμε το κτήμος αμέσως. Εκεί δεν μπορούμε πλέον να κουνηθούν. Εάν κάνουμε το λάθος να πηγαίνει ο καθένας μόνος του, καταλαβαίνεις ότι θα ανοίξουμε χιλιάδες μέτωπα που είναι πολύ πιο εύκολο γιατί είμαστε πιο ευάλωτοι ο καθένας μόνος του. Άρα πρέπει να το κάνουμε συγκεκριμένα νομικά και συγκροτημένα. Και έχει τεράστια σημασία αυτό. Παρακαλώ, αν ερώτηση, το μικρόφωνο στο συνέδρινά μας. Εδώ, μπροστά στο πρώτο τραπέζι. Παρακαλώ μόνο, ένας που κάνει την ερώτηση, να λέει το όνομά του και να μιλάει κοντά στο μικρόφωνο να ακούγεται, γιατί μεταδίδεται από το ράδιο, έτσι. Λοιπόν, λέγομαι Καραθάκος Παντελής από το Κυριακό. Είπατε, και το πιστεύουμε, ότι τα χρήματα υπάρχουν. Να ξεχρεωθεί οριστικά το χρέος από τράπεζες, από δημόσια, από ασφαλιστικά ταμεία, από το δημόσιο χρέος γενικά. Όλων των ειδών τα χρέη των πολιτών. Όλων των ειδών τα χρέη. Λοιπόν, αυτό πότε και πώς μπορεί να γίνει? Όταν γίνουν εκλογές και πάρει την πλειοψηφία. Όχι, μην παρακαλέσετε. Ήδη έχει ξεκινήσει. Ήδη μπορεί να ξεκινήσει. Αυτό όμως για να ξεκινήσει να το κάνεις κι εσύ, δεν μπορείς, είπα, να το κάνεις προφορικά. Δεν γίνεται με λόγια. Πρέπει να πας στο Δήμο σου που έχει φτιαχτεί Ελλήνων Συνέλευση. Μάλλον στο Γήθιο ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Τα λέω καλά. Άρα οι Γηθιώτες έχετε αργήσει. Θα πρέπει να μην σας προλάβουν τα γεγονότα και οι καταστάσεις, να προλάβετε εσείς. Το Γήθιο έχει και αρκετού
τους ορκισμένους για να δημιουργήσουν την ΕΣΥ, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης και μη ορκισμένοι. Οπότε, μπορεί να γίνει ένα γραφείο από τους ορκισμένους, μπορεί να γίνει και δεύτερο και τρίτο και πέμπτο γραφείο από Έλληνες που δεν είναι ορκισμένοι. Γιατί τα έγγραφα και όλο το δικαστικό κομμάτι και τα νομικά στοιχεία δίνονται επίσημα από τα κεντρικά της Ελλήνων Συνέλευσης. Όλα τα έγγραφα μαζί της εντολής και τα αποδεικτικά νομικά στοιχεία είναι 335 σελίδες και δίνονται με ευθύνη της κεντρικής στην τοπική, στο τοπικό δημοτικό οργανισμό του Δήμου που είσαι, τα παραλαμβάνει και έχει την ευθύνη και ένας θα συμπληρώσει σωστά να μην γίνει λάθος. Υπόψη ότι το κάθε έγγραφο είναι σειραμένα αυτά όλα μαζί και το κάθε έγγραφο έχει ειδική ανάγλυφη σφραγίδα απάνω που δεν μπορεί να λιωθεί. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει μια σελίδα για να αλλάξει το νομικό νόημα. Έχουν ειδική ανάγλυφη σφραγίδα. Αυτά τα έγγραφα λοιπόν στα δίδυα είναι ο συνέλευσης. Επιμελείται να τα συμπληρώσει σωστά μέσα στο γραφείο που γίνει κάποιο λάθος. Κάτι γίνεται με τα μικρόφωνα, ρε παιδιά, κόπτε λίγο τον ήχο ή το έχω. Και στη συνέχεια κατατίθονται, κλείσω το μικρόφωνο, ναι, κατατίθονται στην τοπική εφορία και ταυτόχρονα με δικαστικό επιμελητή στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει συγκεκριμένη νομική διαδικασία. Καθώς και κρατείται ένα απόγραφο για να πάει στο αρχείο της Ελλήνων Συνέλευσης για αύριο το πρωί, αν χρειαστεί να φτάσει στο δικαστήριο, να μπορεί να έχει την κάλυψη και τη μαρτυρία του Αρτέμιου Σόρα ή κάθε κατάθεση. Για να καταλάβω, το ξεχρέωμα, το γενικό, όπως είπα και προηγουμένως, ξεχρέωμα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία να γίνει χωρίς την κίνηση του κόσμου. Όχι, έχουν μέσα από τα γραφεία, κλείστε αφήνετε το μικρόφωνο που έχει. Μέσα από τα γραφεία Ελλήνων Συνελεύσεις, όπου έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα, είναι ήδη 150 περίπου γραφεία έτοιμα και η υποσύσταση 65 με 70 αυτή τη στιγμή, έχουν ξεκινήσει να κατατίθονται οι εντολές εξουσιοδοτήσεις οριστικού ξεχρεώματος και προς εφορίες και προς το ΙΚΑ και προς το ΟΓΑ και προς το ΝΑΤ στα δημόσια ταμεία. Και τώρα θα ξεκινήσει η τράπεζα. Κάθε ένας λοιπόν, κάθε ένας μας πάει μέσα στο γραφείο, συμπληρώνει τα χαρτιά και ακολουθεί τη διαδικασία την νομική και τα καταθέτει. Αυτό το κάνει ο καθένας μας σαν φυσική οντότητα. Και αν έχουμε και εταιρεία, το κάνουμε και ως διαχειριστές της εταιρείας, αν είμαστε εμείς οι διαχειριστές. Δεν το κάνει το γραφείο για όλους, πρέπει να το καταλάβεις. Αλλά ο κάθε ένας μας πάει στο γραφείο, τα συμπληρώνει και στη συνέχεια τα στέλνει, τα καταθέτει. Δηλαδή, άμα δεν γίνει αυτή η κίνηση, δεν γίνεται ξεχρέωμα. Όχι, βέβαια, άμα δεν γίνει η εγγράφηση από τον καθένα, πώ θα γίνει. Δεν πρέπει να κοιμηθεί όλο ο κόσμο. Όποιο. Ο κόσμος, όπως... Για να γίνει το ξεχρέωμα το γενικό. Ο καθένας στο κομμάτι που του αναλογεί. Ο καθένας στο κομμάτι που του αναλογεί. Ως φυσική οντότητα, ως ατομικός το φιλέτης. Τότε δεν βλέπουμε φως, ας το πούμε. Εάν δεν βλέπετε φως ή έτσι το αντιλαμβάνεστε, ενδεχομένως πρέπει να πληροφορηθείτε περισσότερα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί εγώ να το κάνω για όλους σας. Δεν μιλάω για το χρέος του κάθερος ξεχωριστά, για το γενικό χρέος της Ελλάδας. Το γενικό χρέος, οι Έλληνες λοιπόν, κυρίαρχοι ιδιοκτήτες, υποχρεούνται να την κάνουν όλη τη δήλωση της οριστικής αποπληρωμής. Αυτό ακριβώς είπα πριν. Και εδώ πέρα είμαστε από το μισό νομός Δαγωνίας, είμαστε 50 ανθρώποι. Λοιπόν, ο άλλος κόσμος, τα υπόλοιπα, το πούμε... Και οι άλλοι πώς θα ας μην ήρθανε σήμερα εδώ. Δεν ξέρουν τίποτα. Αρχίζουν και το μαθαίνουν σιγά σιγά και κάθε μέρα γίνονται παρουσιάσεις, γίνονται ενημερώσεις εδώ στην περιοχή σας, στην Λαγωνία. Γίνονται τουλάχιστον 2 την εβδομάδα από ό,τι έχω μάθει εγώ σε παιδιά, σε καφενεία. Τα παιδιά εδώ που μιλήσατε προηγουμένως από τα γραφεία της Πάρτης και της Κάλλας, σε κάθε χωριό πηγαίνουν και κάνουν ομιλία.
σιγά σιγά θα το μάθουμε. Κοίταξε, ο πόλεμος από το καθεστώς είναι μεγάλος. Δεν μας βγάζουν σε κανάλια, δεν μας βγάζουν στα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, στα μεγάλα ραδιόφωνα, για να μην μάθει ο κόσμος την πληροφορία. Γιατί όλοι αυτοί είναι ένα καθεστώς. Οι δημοσιογράφοι είναι υπάλληλοι των τραπεζιτών. Οι πολιτικοί είναι και αυτοί υπάλληλοι των τραπεζιτών. Και όλοι μαζί είναι υπάλληλοι των ιερατείων. Γιατί η κορυφή του παγκόσμου είναι το ιερατείο. Δεν είναι κάτι άλλο. Για να γίνει ολοκληρωτικά και τελεσίδικα το ξεχρέωμα της Ελλάδος και των Ελλήνων, δεν θα πρέπει να είναι αναγκαίο, να είναι υποχρεωτικό να πάει καθένας μεμονωμένα και να... Υποχρεωτικά θα πάει ο καθένας μεμονωμένα. Αλλά ας φτάσουμε το εκατομμύριο εντολές και θα δούμε τι θα γίνει. Ξεκίνησε από το σπίτι σου και προχωράς αυτά τα πράγματα. Κοιτάζονται αυτός και προχωράς. Να δοθεί το μικρόφωνο, να δοθεί το μικρόφωνο στο συνέλληνά μας. Λέγομαι Σταδάκης Βασίλης, είμαι από την Ιάπωνη και θέλω να ρωτήσω, δεν υπάρχει εκεί τοπικό γραφείο της ΕΣΥ. Μπορώ να πάω στη Σπάρτη ή στη Σκάλα ή να περιμένω να έρθετε να ανοίξετε εσείς γραφείο ΕΣΥ. Πρόσεξε να δεις τώρα τι λάθος είδες. Επειδή εγώ δεν είμαι δημότης Νεάπολης, βιών Λακωνίας, αλλά είμαι δημότης του Δήμου Ναυπλίου. Εγώ πρωτοστάτησα και ανοίξαμε το γραφείο του Δήμου Ναυπλίου. Εσείς λοιπόν στη Νεάπολη βιών Λακωνίας οι δημότες, έστω 7, 8, 10 στην αρχή, γιατί συνήθως έτσι ξεκινάνε, θα μιλήσετε μεταξύ σας 10 άνθρωποι που ενδιαφέρονται σοβαρά, θα έχετε και τη βοήθεια και την επικουρία και των άλλων γραφείων, θα σας δώσω τα χαρτιά να δείτε ακριβώς και να σας κατευθύνουν πώς γίνεται, και θα νοικιάσετε και ένα μικρό γραφείο, δεν χρειάζεται πολυτέλεια συμφορά και θα ξεκινήσετε επίσημα με καταστατικό από το πρωτοδικείο να ανοίξετε το δικό σας γραφείο. Το γραφείο αυτό με το που ανοίγει κάνει μέλη όλους τους δημότες. Ένας-ένας έρχεται και γράφεται. Δεν θα έρθουν όλοι με τη μία, αλλά θα έρθουν. Και έτσι θα ξεκινήσει και σε εσάς με δική σας ευθύνη, με επίσημο καταστατικό, με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας επίσημο, η λειτουργία του δικού σας γραφείου για να μπορείτε να έχετε εσείς νομική θέση και να εκπροσωπήσετε μέσα από το επίσημο γραφείο με καταστατικό εγκεκριμένο το πρωτοδικείο. Δεν μπορώ εγώ να σας εκπροσωπήσω στο Δήμο σας. Όσα μέλη χρειάζονται για να γίνει ένα... Κατελάχιστον 6. Λογικά θέλει πάνω από 10. Αλλά κατελάχιστον 6, γιατί χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον εξαμελές διοικητικό συμβούλιο. Ένας πρόεδρος, ένας διευθύνων σύμβουλος, ένας ταμείας και 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατελάχιστον 6. Αλλά και με 8 και με 9 και με 11 και με 15 και με 20.